Για τα ζητήματα που βάλαμε και την προηγούμενη συνεδρίαση και θα συνεχίσουμε να τα βάζουμε και έχουν να κάνουν με τους ευρυφωνημπιακούς σταθμούς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα καλά δεν είναι, ούτε λύνονται ζητήματα έτσι όπως ήταν η απάντηση την προηγούμενη φορά σε συνεννόηση παιδαγωγών και γονιών σε κάθε σταθμό. Την προηγούμενη φορά λοιπόν αναδείξαμε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον ύπνο των βρεφών, κυρίως στους παιδικούς σταθμούς της Αθήνας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε κάποιους για να πάρουμε και συγκεκριμένη απάντηση, γιατί το πρόβλημα παραμένει παρόλες τις τεράστιες προσπάθειες που κάνει το προσωπικό των σταθμών. Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι στη δεύτερη κοινότητα, στη Βίκελμαν, στο σταθμό στη Βίκελμαν, δεν υπάρχει χώρος ύπνου για τα μεγάλα βρέφη. Τα διαμορφώνονταν και εκεί όπως και σε άλλους σταθμούς, όμως έχουν μπει στο προγραμματισμό, όμως δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και εμείς ρωτάμε πότε ακριβώς θα γίνει, με την έννοια ότι αν δεν έγιναν το καλοκαίρι που υπήρχε δυνατότητα να ήταν κλειστοί οι σταθμοί, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα γίνει. Το ίδιο και στη Σπύρου Πάτση, το ίδιο και στο σταθμό στην Πιθαίου, κάποιους αναφέρουμε, όχι, στον Νέο Κόσμο. Στην Παλαμιδίου, στο τέταρτο διαμέρισμα, στο σταθμό, τα παιδιά κοιμούνται πάνω στα τραπεζάκια. Και αυτό είναι λύση σε συνεννόηση με τους παιδαγωγούς. Να πούμε άλλα θέματα. Όπως έχουμε να κάνουμε το σταθμό που είναι που λειτουργεί ακόμα σε τέταρτο όροφο, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην προαυλίζονται, για το σταθμό στην Αθωνοδόρο, λέω, στο τρίτο διαμέρισμα που το γνωρίζουμε. Άλλο ζήτημα που νομίζω ότι πρέπει να το εξετάσει σημαντικά και ο Δήμος και το Δημοτικό Βρεφοκομείο είναι ότι τα αναλώσιμα που ζητιούνται από τους γονείς να προσκομίζονται για τη λειτουργία των σταθμών και για να μπορούν να εξυπηρετούνται παιδάκια, ειδικά τα βρέφη, σε ζητήματα όπως κρέμες, πάνες και τα λοιπά, υγειονομικά ζητήματα. Νομίζω ότι στην παρούσα φάση, με την ακρίβεια και με τη σημαντική συρρήκνωση του εισοδήματος των οικογενειών, πρέπει να το εξετάσει σημαντικά το Δημοτικό Βρεφοκομείο να παρέχονται όπως γίνεται και σε άλλους δήμους. Εννοείται ότι κλείνοντας δεν βάζουμε ζητήματα για τους, το ανέφερε πριν και ο Νίκος Ζωφιανός, για το προσωπικό. Ίσα-ίσα οι τεράστιες προσπάθειες που γίνονται από όλο το προσωπικό και το παιδαγωγικό και το διοικητικό και το λοιπό, το βοηθητικό προσωπικό, αυτή η προσπάθεια και απαλύνει προβλήματα και στις περισσότερες στιγμές λύνει και κάποια ζητήματα. Σε αυτά θα θέλαμε μία απάντηση και θα επανέλθουμε και για τυχόν επιπλέον ζητήματα.